Ηλεκτροσόκ στους πολίτες και παρατεταμένο πονοκέφαλο στους δήμους προκαλούν τα μπιλετάκια της ΔΕΗ, τα οποία αποτυπώνεται με αριθμούς η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Πέρα από τα ίδια τα νοικοκυριά που τους τελευταίους μήνες έχει εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός τους, φωτιά έχουν πάρει και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους ρεθμιώτες παγωμένοι πλέον να τονίζουν πως δεν θα αντέξουν μια ενδεχόμενη επιβάρυνση των δημοτικών τελών. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί με το να έχουν πάρει όλα πάνω, οι μισθοί από ό,τι άκουσα θα κατέβουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μείωση γύρω στο 25-30% από το εισόδημα. Θα έπρεπε ο κόσμος λίγο να ξεσηκωθεί και να βγει στους δρόμους. Τρομάζει η κατάσταση. Πολύ, πολύ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άτομα τα οποία δυσανασχετούν να επιβιώσουν, να μπορέσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν κτλ. Δεν ξέρω πού θα πάει η κατάσταση αυτή. Και ενώ η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει πέρα από κάθε έλεγχο, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο μεγαλύτερος δήμος του Ρεθύμνου, ο οποίος καλείται να πληρώσει λίγο πιο πάνω από το διπλάσιο ποσό που κατέβαλε πέρυσι για την ίδια περίοδο σε ηλεκτρικό. Με τη γλώσσα των αριθμών, το τρίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021, ο Δήμος πλήρωσε περίπου 170.000 ευρώ στη ΔΕΗ, ενώ το αντίστοιχο τωρινό τρίμηνο θα πληρώσει 250.000 ευρώ. Ήδη μας έχει ταρακουνήσει αρκετά και κυρίως διότι πέρα του ότι δεν το είχαμε προϋπολογίσει σε τόσο μεγάλα ύψη την ενέργεια, είναι και μια δαπάνη η οποία καλύπτεται από τα ανταποδοτικά. Άρα το πληρώνουν οι δημότες μέσω από το τέλος καθαριότητας. Οπότε λίγο η ενέργεια η οποία είναι πολύ αυξημένη, λίγο τη βενζίνη και το πετρέλαιο που έχει πάρει την ανιούσα, λίγο το τέλος ταφής το οποίο επιβάλλεται από 1η-1η του 2022, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρούς στιγμούς στον προϋπολογισμό της καθαριότητας των αποδοτικών. Η Δημοτική Αρχή, για να γλιτώσει τους δημότες από πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των τελών καθαριότητας, προσανατολίζεται να χρησιμοποιήσει το μαξιλαράκι που έχει, προσβλέποντας και σε κρατική ενίσχυση τουλάχιστον για το κόστος ταφής απορριμμάτων, έτσι ώστε τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου να μην αυξηθούν τα τέλη καθαριότητας, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί την επόμενη χρονιά. Θα δούμε ποιες δαπάνες μπορούμε να κόψουμε από την καθαριότητα, που να μην επηρεάσει την καθαριότητα φυσικά, αλλά άλλες δαπάνες που είναι πέριξ αυτής, για να δούμε πώς θα βγει η χρονιά. Όμως δεν είναι απίθανο. Η εισήγησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο το τέλος του έτους για τα δημοτικά τέλη του 2023 να προβλέπει μια μικρή αύξηση. Σε κάθε περίπτωση, η βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής θα είναι να καταφέρει να καλύψει το αυξημένο κόστος σε ενέργεια από άλλες πηγές, έτσι ώστε και το 2023 να μην διαταραχθούν τα οικονομικά δεδομένα των δημοτών.